Καλημέρα σας, κύριε Έλλη. Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα στην Αθήνα, σε όλους τους ακροατές μας. Από τη Θεσσαλονίκη, εκεί τα μεγάλα και τα σπουδαία, η πολιτική ηγεσία του τόπου, οι αναφορές, εξαγγελίες και υπάρχει μια ερώτηση που υπογράψατε εσείς, κύριε Δελή, ακριβώς για τη συγχώνευση σχολικών τμήματων και την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά κάθε χρόνο. Βλέπουμε σχολεία τα οποία κλείνουν, μερικά βέβαια κλείνουν τυπικά γιατί ουσιαστικά δεν λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι έτσι? Ναι, καταρχάς σε σχέση με τις συμπτύξεις και τις συγχωνεύσεις των σχολικών τμήματων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για το εκπαιδευτικό σύστημα, για τα σχολεία, για τα παιδιά αυτής της χώρας, αφού το αποτέλεσμα θα είναι να στιβαχτούν ακόμα περισσότερα παιδιά μέσα, μαθητές και μαθήτριες μέσα σε υπερπληθή τμήματα. Φυσικά για την κυβέρνηση αυτό σημαίνει ότι επενδύει στη λεγόμενη εκπαίδευση χαμηλού κόστους. Αυτό είναι το κριτήριο της με το οποίο συγχωνεύει τα τμήματα, τα σχολικά τμήματα. Είναι πάνω από 1000 αυτά που συμβαίνουν και αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε μαθητές οι οποίοι θα γίνουν φυσικά σαρδέλες, αλλά και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αναγκαστούν να φύγουν να πάνε σε άλλα σχολεία. Να διδάσκουν από το ίδιο στην Γλυφάδα. Και όλα αυτά, κύριε Αποστολίδη, ξέρετε, τη στιγμή που στα περισσότερα από αυτά τα τμήματα που συγχωνεύονται και συμπτύσσονται υπάρχουν μέσα παιδιά που έχουν γνωματεύσεις επιστημονικές από τα κεδασί, με παιδιά δηλαδή με ειδικές ανάγκες, που έχουν την ανάγκη της παράλληλης στήριξης από έναν εκπαιδευτικό και που σύμφωνα με τη δική τους νομοθεσία λένε ότι όπου υπάρχει, σε όποιο τμήμα υπάρχει ένα τέτοιο παιδί, θα πρέπει να μειώνονται αντίστοιχα τα παιδιά του τμήματος συνολικά κατά 3. Εύλογα. Το καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα αυτό, για να μπορεί να γίνει το μάθημα και σε σχέση με αυτά τα παιδιά, αλλά και σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι σε εξέλιξη, όπως σας είπα. Φυσικά είναι σε εξέλιξη και αυτό είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο και η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών. Και στην Αττική είναι πάρα πολλές και σήμερα υπάρχουν μια σειρά από κινητοποίησεις για τα ζητήματα αυτά. Οι γονείς πιέζουν και καλά κάνουν. Είμαστε στο πλευρό τους και με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, με την ερώτηση που έχουμε καταθέσει και που θα συζητηθεί την επόμενη μέρα. Θα έρθει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί δεν μπορούμε το 2024, κύριε Αποστολίδη, να ανεχόμαστε να υπάρχουν τμήματα των 27-28 μαθητών, δεν είμαστε ούτε στη δεκαετία του 50, ούτε στη δεκαετία του 60. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Δελή, το βιώνει κάθε ελληνική οικογένεια που καμένει από τις Πρέσπες μέχρι το Λασίθι και βεβαίως οι γειτονιές της Αθήνας, σε πολύβους μεγάλες πολιτείες, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες καθημερινά προβληματίζονται όταν είναι μεγάλες τάξεις, μεγάλα τμήματα. Ούτε μπορούμε να δεχτούμε, γιατί αυτά που σας λέω τώρα είναι πραγματικά τα παραδείγματα. Ούτε μπορούμε να δεχτούμε τμήματα πρώτης δημοτικού με 25 παιδιά, με 25 παιδάκια που ξεκινάνε τώρα το σχολείο και ανάμεσά τους μπορεί να βρίσκονται 3, 4 ή και 5 παιδιά που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης. Την ώρα που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτά τα τμήματα, η εξατομικευμένη διδασκαλία, είστε σαφείς, κύριε Δελή, η προσοχή του δασκάλου και της δασκάλας στο κάθε παιδί. Καταλαβαίνετε σε ένα μεγάλο τμήμα πόσο πίσω πάνε όλα αυτά. Κύριε Δελή, πριν σας ευχαριστήσουμε όμως, θα παρακαλούσα να πάμε και στην άλλη πλευρά του θέματος. Είναι σχολεία που κλείνουν, πέρα από τις συγχωνεύσεις, το οποίο θα υπογραμμίσετε, σχολεία που κλείνουν την επικράτεια και αυτό είναι κάθε χρόνο. Μερικά σχολεία, λένε οι τοπικές κοινωνίες και εκπαιδευτικοί και αρμόδιοι φορείς, κλείνουν τυπικά φέτος, γιατί πολλά χρόνια δεν είχαν μαθητές. Η ερημοποίηση ενός μεγάλου τμήματος της χώρας, η μείωση του πληθυσμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το βλέπει κανείς στις γραμμές των συνόρων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται κοινωνικά, εθνικά, πολιτικά, οικονομικά, το σχολείο πια είναι η επισημοποίηση σφραγίδα ότι έκλεισε το σχολείο που κάποτε είχε 50-100 παιδιά και τώρα δεν υπάρχει καμιά γέννηση στον τόπο. Αυτό είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Είναι η αποτύπωση, κύριε Αποστολίδη, του δημογραφικού προβλήματος στην εκπαίδευση. Και αν θέλετε, γίνεται με τον πιο τραγικό τρόπο. Είναι επικίνδυνη η πολιτική που ασκείται στο δημογραφικό. Έχουμε ζητήσει ως κόμμα επανειλημμένα άμεσα μέτρα ενίσχυσης των νέων ζευγαριών και σε σχέση με τα παιδιά τους και σε σχέση με τις δουλειές τους.
και σε σχέση με την στέγη τους, όλα αυτά είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε πόσο δυσκολεύονται τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Δυσκολεύονται με την έννοια ότι σκέφτονται πώς θα τα μεγαλώσουν, σε ποιες συνθήκες και όλα αυτά, χωρίς να αισθάνονται τη βοήθεια της πολιτείας, πέρα από κάποια επιδόματα, εφήμερα, τα οποία έρχονται και φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη συνεκτική πολιτική η οποία θα υποστηρίξει. Υπάρχει το δίκτυο των παιδικών σταθμών. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Ούτε το 1 τέταρτο των παιδιών δεν φυτά σε παιδικούς σταθμούς. Αν πάμε δε στους, εννοώ τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη της κινητοποίησης, της κοινωνικοποίησης, συγγνώμη, και της συνεπαγόμενης σχολιοποίησης τους από μικρή ηλικία, προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν, να γνωρίσουν τα άλλα παιδιά, να φύγουν από τα στενά πλαίσια της οικογένειας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, παρά μόνο ακούμε κάτι εφάνταστα περί νταντάδων της γειτονιάς, από εδώ και από εκεί. Καλά, κάθε προσπάθεια, δηλαδή, κάθε προσπάθεια έχει και το δικό της ειδικό βάρος. Δουλειές του ποταριού δηλαδή, και όχι ολοκληρωμένη πρόταση προσχολικής αγωγής, όπως είναι ανάγκη και όπως μπορεί να γίνει. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό και να αφορά όλα τα παιδιά. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε, σας ξανακαλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολίδη.